Ένα γερμανικό ανθρωπιστικό πλοίο με περισσότερους από 800 διασωθέντες μετανάστες, μεταξύ των οποίων και 15 πολύ μικρά παιδιά, μπήκε σε λιμάνι της Σικελίας την Κυριακή αφού του δόθηκε άδεια από τις Ιταλικές Αρχές μετά από μέρες αναμονή στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι περισσότεροι από τους ενήλικες μεταφέρονται σε άλλα πλοία για προληπτική καραντίνα κατά του κορονοϊού, ενώ περίπου 160 ανήλικοι συμπεριλαμβανομένων μωρών και άλλων παιδιών κάτω των 4 ετών μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στην Ξηρά. Πολλοί από τους επιβάτες προέρχονται από χώρες της Δυτικής Αφρικής, της Αιγύπτου και του Μαρόκου, δήλωσε η Τζιοβάνα Ντι Μπενεντέτο, αξιωματούχος της Save the Children στην Ιταλία. Κραυγές χαράς από όσους επέβαιναν στο CI4 ακούγονταν στην αποβάθρα του Τραπανί, καθώς το πλοίο πλησίαζε. Περίπου η μισή από τους μετανάστες διασώθηκαν από ένα ξύλινο σκάφος που βυθιζόταν στις 4 Νοεμβρίου, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες είχαν σωθεί σε ξεχωριστές επιχειρήσεις. Οι αξιωματούχοι της CI είχαν εκφράσει τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Μάλτα, ένα νησιωτικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Μεσόγειο, δεν είχε ανταποκριθεί στο σήμα κινδύνου του ξύλινου σκάφους στην περιοχή έρευνας και διάσωσης.